Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους αγρότες μας για διάφορα τρέχοντα θέματα, τα οποία έχουν να κάνουν με τις καλλιέργειές τους, με διάφορες καταστροφές οι οποίες υπέστησαν τόσο την περσινή άνοιξη αλλά και το καλοκαίρι. Να αναφέρουμε αρχικά για τις αποζημιώσεις που δόθηκαν για τον παγετό του Απριλίου που έπεσε στην περιοχή της Αρκαδίας. Ναι, να ξεκινήσουμε με τον παγετό του στις 10 Απριλίου στην Αρκαδία, όπου οι ζημιές ήταν σημαντικές σε όλες τις καλλιέργειες. Οι αποζημιώσεις σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, έχουν δοθεί με την τελευταία πληρωμή που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα. Θα εξοπλιστούν όλες οι ζημιές του Απριλίου σε όλες τις καλλιέργειες, εκτός των καλλιεργειών πυλαφά, βυσσίνων και όψιμων κερασών, οι οποίες καλλιέργειες αυτές ήταν σε προανθικό στάδιο και σύμφωνα με τον κανονισμό του δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ. Αυτές οι καλλιέργειες έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικών οικονομικών ενισχύσεων, το οποίο αναμένουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρόθεση της διοίκησης είναι να δοθούν αποζημιώσεις για αυτές τις καλλιέργειες με όρους ΕΛΓΑ, να δούμε αν θα έχουμε και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εκτιμήσεις και για αυτές τις καλλιέργειες έχουν γίνει και αναμένουμε να γραφούν τα πορίσματα όταν θα πάρουμε την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πούμε για την... αυτά όσον αφορά τον παγετό του Απριλίου στην Αρκαδία. Ένα πρόβλημα που υπάρχει είναι σχετικά με τις πυρκαγιές τις οποίες είχαμε στην Αρκαδία, αλλά και στη Μεσσηνία και στη Λακωνία, όπου εκεί έχει ξεκινήσει η διαδικασία των εκτιμήσεων, έχουν συσταθεί οι Επιτροπές Κρατικής Αρρωγής, προχωράνε στο έργο τους. Ο ΕΛΓΑ έχει επέλθει σε μια συμφωνία με το Ταμείο Αρρωγής και θα αναλάβει και θα ολοκληρώσει την εκτίμηση του φυτικού κεφαλαίου και θα παραδώσει τα πορίσματά του στις επιτροπές του Ταμείου Αρρωγής και από εκεί πέρα θα οδεύσουν για πληρωμή. Οι εκτιμήσεις αυτές θα διενεργηθούν την περίοδο της Άνοιξης και αρχές καλοκαιριού, πιστεύω θα έχουμε τελειώσει, θα είμαστε έτοιμοι συνεπώς εμείς από πλευράς μας και με βάση συμφωνία που έχουμε να δώσουμε τα πορίσματά μας, τα οποία θα προωθήσει και θα ολοκληρώσει τη διαδικασία το Ταμείο Αρρωγής, οι Επιτροπές. Τώρα να πούμε ότι πρόσφατα την προηγούμενη εβδομάδα βγήκε ένα δελτίο τύπου από το Υπουργείο Οικονομικών και το ΙΠΑΤ, όπου με εισήγηση στο ΔΣ του ΕΛΓΑ αποφασίστηκε η τιμή αποζημίωσης του ελαιοδένδρου θα είναι περίπου στα 100 ευρώ. Δηλαδή δέχθηκε το ΔΣ του ΕΛΓΑ ότι ένα δέντρο πάνω από 15 ετών, η αξία του είναι περί τα 144 ευρώ. Και με βάση το 70% που είναι η ενίσχυση, γιατί δεν είναι στο 100%, η πληρωτέα τιμή για κάθε ελαιόδεντρο πυρόπιτο θα είναι περίπου τα 100 ευρώ. Επίσης αναφέρει στο δελτίο τύπου ότι θα δοθεί και το 50% ως προκαταβολή και η εκαθάριση θα γίνει στο τέλος, είναι περίπου 50 ευρώ. Θα δοθεί μια προκαταβολή και συνέχεια θα γίνει η εκαθάριση. Δεν γνωρίζουμε όμως ημερομηνίες πότε θα γίνει αυτό, πότε θα δοθούν προκαταβολές. Προφανώς θα αποφασιστούν σε δεύτερο χρόνο. Κύριε Αγγελόπουλε, μήπως ο κόσμος περιμένει αρκετούς μήνες να γίνει η εκτίμηση των ελαιοδέντρων του, έχουν καεί από τον Αύγουστο. Γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η εκτίμηση από τους εκτιμητές, δηλαδή την Άνοιξη? Ναι, δεν είναι σωστό να γίνει εκτίμηση της κατάστασης ενός ελαιοδέντρου πυρόπληκτου, δεδομένου ότι υπάρχουν ελαιόδεντρα που έχουν καεί τελείως και ελαιόδεντρα που έχουν μια πολύ μικρή επιπόλαια ζημιά, τσουρουφλίσματα που λέμε
ψηλά στην κόμη τους. Θα πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα να δείξει από μόνο του το δέντρο που θα υπάρχει ζωηρή αναβλάστηση, έτσι ώστε να κοπεί εκεί. Αυτό ακόμα δεν έχει φανεί. Θα φανεί την περίοδο της άνοιξης του καλοκαίρι, γι' αυτό και αποφασίσαμε να κάνουμε τις εκτιμήσεις λίγο αργότερα, να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστες. Παράλληλα γίνονται και κάποιες εκτιμήσεις. Αν μου επιτρέπετε, παράλληλα γίνονται και κάποιες εκτιμήσεις και από την περιφέρεια. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται αυτές, είστε σε συνεργασία, γνωρίζετε αποτελέσματα? Είπαμε ότι η συμφωνία με το Ταμείο Αλλαγής είναι ολικά να κάνει τις εκτιμήσεις στο φυτικό κεφάλαιο και τις εκτιμήσεις σε άλλα είδη ζημιών, όπως πάγιο κεφάλαιο, εξοπλισμοί, αποθηκευμένα προϊόντα, θα δημιουργηθούν από τις θεμελίες επιτροπές της κρατικής αλλαγής, όπως συμμετέχει και ένας γεωπόνος του ΕΛΓΑ. Προχωρούν το έργο τους αυτή τη στιγμή σε άλλους νομούς, γιατί είπαμε είναι και στη Μεσσηνία και στη Λαγκόνια πυρκαγιές, αλλού προχωράνε πιο γρήγορα, αλλού πιο αργά. Είναι κάτι το οποίο εμείς δεν αποφασίζουμε εμείς. Είναι στη δικαιοδοσία της περιφέρειας και αυτό κυρίως αποφασίζεται από τον αντιπεριφερειάρχη κάθε περιφερειακής ενότητας, γιατί σύμφωνα με τον νόμο αυτός έχει την ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα δούμε όμως, πιστεύουμε ότι υπάρχουν προβλήματα και με την πανδημία, υπάρχουν προβλήματα με άδειες του προσωπικού, οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν να... Όλα αυτά καθυστερούν το εκτιμητικό έργο των επιτροπών. Πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν και θα προχωρήσουν. Θα ξεκινήσει από την άνοιξη και μετά. Βρισκόμαστε και στα μέσα του χειμώνα. Περίπου έχει τελειώσει η ελαιοσυγκομιδή, συνεχίζεται σε κάποιες περιοχές. Να μας πείτε πώς ήταν αυτή η χρονιά για την περιοχή μας, για την Αρκαδία. Είδαμε σε αρκετές περιπτώσεις ότι οι ελαιόδεντρα δεν κάπησαν καθόλου. Αυτό που οφείλεται, και να μας πείτε αν θα δοθούν κάποιες αποζημιώσεις για την ακαρπία από την ξηρασία στα ελαιόδεντρα της Αρκαδίας. Κοιτάξτε, στην Αρκαδία αλλά και στους άλλους νομούς δεν είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Τα ίδια προβλήματα υπάρχουν. Ποια είναι αυτά? Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι κατά την περίοδο της ανθοφορίας, επειδή τους προηγούμενους χειμερινούς μήνες, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, οι βροχές ήταν ελάχιστες, ήδη τα δέντρα είχαν αρχίσει να υποφέρουν από έλλειψη υγρασίας. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό στην ανθοφορία. Καθώς το άνθος της ελιάς, τόσο μικροσκοπικό που είναι, στεγνώνει αμέσως. Έτσι, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα δημιουργήθηκε από την έλλειψη υγρασίας στην περίοδο της ανθοφορίας. Στη συνέχεια, όπου ας πούμε δεν υπήρχε αυτή η έντονη έλλειψη υγρασίας, έδεσαν τα ελαιόδεντρα, αλλά υπήρχε μια παραδεταμένη ανομβρία. Το καλοκαίρι δεν έβρεξε εδώ καθόλου, έβρεξε περί τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Κάποιες περιοχές, ευτυχώς μικρές, δεν επανήλθαν με τις βροχοπτώσεις και η παραγωγή τους μηδενίστηκε. Στις περισσότερες περιοχές όμως, η όποια παραγωγή είχαν δέσει τα ελαιόδεντρα, με τις βροχοπτώσεις επανήλθαν και εξελίχθηκαν κανονικά και έδωσαν την παραγωγή τους σε λάδι. Κάποιοι θύλακες παγετού, ελαχιστότατοι, σχεδόν αμελητέοι, της τάξης του 1-2% που προκλήθηκε ζημιά από τον παγετό στις 17 Φεβρουαρίου, αυτές τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είναι ελαχιστότατες, δεν επηρέασαν ουσιαστικά την παραγωγή του ελαιολάδου και στην Αρκαδία, αλλά και στους υπόλοιπους νομούς της περιφέρειάς μας, δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα. Βασικά ήταν η ξηρασία στην περίοδο της ανθοφορίας και στη συνέχεια όλους τους καλοκαιρινούς μήνες. Επίσης να πούμε ότι οι θερμοκρασίες φέτος ήταν καλές στην περίοδο της ανθοφορίας. Το Μάιο μήνα δεν ήταν ψηλές, οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ καλές για να δέσει η ελιά. Το πρόβλημα ήταν, ξαναλέω, η ξηρασία στην περίοδο της ανθοφορίας. Αποζημιώνεται λοιπόν το ελαιόδεντρο από την ξηρασία? Αυτή τη ζημιά δεν την αποζημιώνει ο ΕΛΓΑ. Και δύσκολα αποζημιώνεται με όρους κάποιας ασφάλισης, γιατί οι ζημιές αυτές είναι πολύ εκτεταμένες και πανάκριβες. Απαιτούν πάρα πολλά χρήματα. Ωστόσο όμως η ζημιά δεν εξελίχθηκε σε τεράστια. Υπήρχε μια μείωση της παραγωγής, αλλά όχι
πολύ κάτω, ας πούμε, έτσι, ώστε να προκύψουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε ευρύτερες περιοχές. Τα δέντρα τα ποτιστικά σώθηκαν σε αυτή την περίπτωση? Τα δέντρα τα ποτιστικά, ναι, δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Υπάρχει έτσι στο μέλλον κάποια ιδέα, κάποια πρόταση, κάποια πιθανότητα να χρηματοδοτηθούν οι αγρότες για να τοποθετήσουν ποτιστικά στα ελαιοδέντρα τους? Αυτό είναι μεγάλη, είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Πρέπει να γίνει συνολικά. Και με δεδομένο το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή προχωράει και δείχνει τα δόντια της, οι βροχοπτώσεις λιγοστεύουν ή όταν γίνονται είναι απότομες και καταστροφικές, θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να τρέχουν τα ποτάμια στη θάλασσα, να γίνουν φράγματα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει δεν είναι μόνο σε επίπεδο νομού Αρκαδίας ή περιφέρεια Αρκαδίας, συνολικά στη χώρα, ας πούμε, θα πρέπει να υπάρξει μια τέτοια κατεύθυνση. Να υπάρχουν αποθέματα νερού για να μπορούν να αρδεύονται οι καλλιέργειες, γιατί και οι υδροφόροι ορίζοντες, λόγω της ανομβρίας, είναι και αυτοί που έχουν στεγνώσει. Πρέπει να πάνε ακριβές γεωτρήσεις, να κατέβεις χαμηλά και αν βρεις καλό νερό, να... Είναι πολύ δαπανηρές, δεν μπορεί σε οικογενειακό, σε ατομικό επίπεδο να όλη η ελαιοπαραγωγή για να κάνει μια τέτοια επένδυση, δηλαδή μια λιώτρηση πολύ βαθιά. Θα πρέπει να υπάρξει μια μέρη από το κράτος, μια πολιτική εξοικονόμηση υδατίνων πόρων. Αυτή τη στιγμή δεν τρέχει κάποιο πρόγραμμα ενεργικής προστασίας, εννοώ αντιχαλαζικά δίχτυα, αντιβρόχινες μεμβράνες, αντιπαγετικοί ανεμομύχτες. Ήταν μέχρι πριν κάποιους μήνες, έχει κλείσει. Αυτή τη φορά στο υποκαταστημά μας υποβλήθησαν αρκετές δηλώσεις σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα. Είναι ενθαρρυντικό αυτό. Θα πρέπει η παραγωγή εδώ, οι αγρότες της Τρίπολης ιδίως, όπου καλλιεργούν τα μηλιά, τα χλάδια, τα κεράσια, που είναι καλλιέργειες οι οποίες τώρα πλέον μπαίνουν γραμμικές, με την εγκατάσταση καλλιέργειας να εγκατίσταται και ένα αντιχαλαζικό δίχτυ μαζί με μια αντιβρόχινη μεμβράνη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί έχουμε δει ότι οι παραγωγές έχουν σωθεί έτσι μετά. Γιατί οι ζημίες, είπαμε, οι καιρικές συνθήκες, τα φαινόμενα είναι ακραία αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε βροχές, έχουμε χαλαζοπτώσεις ή καταιγίδες. Όλα αυτά, ας πούμε, θα πρέπει, ας πούμε, να λάβουν μέρη. Η επιδότηση είναι πάρα πολύ καλή που μέσα αυτών των προγραμμάτων αυτά είναι σχεδόν στο 80%. Όλοι θα πρέπει να φροντίζουμε την εγκατάσταση του κτήματος, να μπαίνει και το προστατευτικό μέσο, το αντιχαλαζικό δίχτυ και η αντιβρόχινη στα κεράσια εδώ της περιοχής μας.